πάμε στο Παρίσι, πάμε στο Bon Marché, στη Rue de Serve, να δούμε μια πολύ ωραία εγκατάσταση που λεγόταν Erxi, εδώ, και η οποία παρουσιάστηκε φέτος, το 16 δηλαδή, στο Bon Marché. Ο Bon Marché από 16 Ιανουαρίου ήταν μέχρι 20 Φεβρουαρίου, κανένα μήνα. Γιατί το βάζω τώρα αυτό? Για να σας πω ότι ένα πεδίο αναφορών μπορεί καμιά φορά στο έργο του Άι να βρει και μια άλλη δίωδο υλοποίηση επικοινωνίας. Γιατί εδώ πρόκειται για ένα εμπορικό κατάστημα. Δεν είναι καμιά φυλακή. Το Bon Marché με όλη αυτή την καταπληκτική κατασκευή που κάνει, με όλα τα πλάσματα που είτε κρέμονται από το έθριο, το εσωτερικό, είτε τοποθετούνται στις βιτρίνες, είτε εδώ, είναι ένα πολυκατάστημα το Bon Marché. Όχι ένα πολυκατάστημα, είναι το πολυκατάστημα. Εδώ βλέπετε Maison de Bon Marché, τις διαφημίσεις των αρχών του 20ου αιώνα, πριν από 120 χρόνια, ήταν το πρώτο τόσο σημαντικό και τόσο μεγάλο πολυκατάστημα του κόσμου. Στην καρδιά του Παρισιού, εδώ, τεράστιο σε μέγεθος, εντυπωσιακό στην αναλογία του, υπέροχο στην αρχιτεκτονική δομή του. Το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ο Πικάσο στα κολάζ του, ο Bon Marché, μαζί με το Σαμαριτέν, που ήταν το αντίπαλο κατάστημα του Σαμαριτέν, εδώ. Οπότε έχω τον Bon Marché και τον Σαμαριτέν. Θέλω να πω ότι έχει απασχολήσει τον κόσμο της τέχνης, τον Bon Marché, με διάφορους τρόπους. Σήμερα είναι έτσι, εδώ, και εκεί λοιπόν, ο Ai Weiwei έρχεται να κάνει μία πολυσχηδή εγκατάσταση, η οποία στηρίζεται στο Shanghai Ching, που το Shanghai Ching έχει μεταφραστεί ως The Classic of Mountains and Seas, είναι ένα βιβλίο κινέζικο, γύρω στον 4ο αιώνα, γραμμένο, πάρα πολύ παλιό, που ασχολείται με τα πλάσματα που κατοικούν στα βουνά και στις θάλασσες, αλλά αυτά τα πλάσματα είναι φανταστικά. Είναι μια φανταστική αφήγηση αυτό. Μοιάζει λίγο σαν αφήγηση με το αντίστοιχο με το οποίο πιθανόν να είμαστε πιο εξοικειωμένοι, του Μπόρχες, το Μανουάλ δε Ζωολογία Φαντάστικα, το βιβλίο των φανταστικών όντων το έχουμε μεταφράσει εμείς, Manual de Zoologia Fantastica, ένα αριστούργημα αν το έχετε διαβάσει αυτό, όπου ο Μπόρχες βέβαια παίρνει όλα τα φανταστικά πλάσματα των διαφόρων μυθολογιών, από την αρχαία Ελλάδα, και μιλάει για αυτά τα φανταστικά πλάσματα. Με πολύ ωραίο τρόπο ο Μπόρχες, πάρα πολύ ωραία, οπότε μοιάζει λίγο με αυτό του Μπόρχες, σαν αναφορά, γιατί μέσα από την αναφορά σε αυτά τα αλόκοτα πλάσματα δίνεται η δυνατότητα πολλές φορές στους κόλπους του φαντασιακού μιλάς ευκολότερα για το πραγματικό. Οπότε να κάνεις μεταφορές για τον κόσμο των ανθρώπων και την πραγματική ζωή μιλώντας για τον κόσμο της φαντασίας. Είναι μεταφρασμένο, ωραία μεταφρασμένο, σε αυτή την παλιά έκδοση, τώρα το ξανάβαλε ο... Βγήκε πάλι φέτος σε μια άλλη μετάφραση. Δεν θυμάμαι τώρα τι εκδοση είναι, αλλά η παλιά του Λίβρου είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε το Shanghai Ching. Σε αυτό το Shanghai Ching λοιπόν υπάρχουν αυτά όλα, εδώ βλέπετε κάποιες αναπαραγωγές από το ίδιο το βιβλίο της εικονογραφήσης, όπου περιγράφονται όλα αυτά τα παράξενα και αλόκοτα πλάσματα. Έτσι, ακέφαλα σώματα, ασώματες κεφαλές, η έννοια του διπλού, η έννοια του φιδίσιου σώματος και των πολλαπλών κεφαλών, διάφορα αλόκοτα πλάσματα που εξάπτουν τη φαντασία των ανθρώπων εδώ και 2.000 χρόνια στην Κίνα και κάνουν αυτό το αφήγημα να είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Έχει υποστεί αρκετές εικονογραφήσεις και στα παλιότερα χρόνια όπως βλέπετε εδώ και σε σύγχρονες εποχές από illustrator σημερινούς, εδώ ας πούμε βλέπετε στο Shanghai Ching πάλι, σημερινά illustration, γιατί είναι πολύ δημοφιλές. Οπότε χρησιμοποίησα βάση τα πλάσματα από αυτούς τους μύθους. Και λέει ότι ένα πολυκατάστημα, τύπου Bon Marché,
Πρέπει, επειδή το κάνει στα cosmetics αυτό, δηλαδή το κάνει στη ζώνη εκείνη του πολυκαταστήματος που έχουν να κάνουν με τα cosmetics, δηλαδή με τα αντικείμενα εκείνα και τα μέσα, τα οποία μεταμορφώνουν λίγο τον άνθρωπο από τη μιζέρια της καθημερινότητάς του, ένα άρωμα, ένα κόσμημα, ένα αυτοπεριποίησης, μπορεί να σε μεταμορφώσουν σε κάτι άλλο. Άρα σκέφτεται ότι το βιβλίο της μεταμόρφωσης των αλόγων πλασμάτων, το Sun Hai Ching και το Cosmetics Department, αρχίζει και έχει κάποια σχέση και κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι κατασκευών, όπου δουλεύει και αυτός με μπαμπού. Αυτά την ημέρα δεν φωτίζονταν, αλλά το βράδυ, όπου μόλις ρούπωνε, φωτίζονταν και αυτά εσωτερικά και ήταν σαν τα φανάρια, τα φαναράκια τα κινέζικα. Αν έχετε δει τις ταινίες, αυτό το σήκω στα κόκκινα φανάρια και αυτό. Υπάρχει πάλι μια μυθολογία του φαναριού που μέσα από το λεπτό ριζόκαρτο ή από το ημιδιάφανο μετάξι, γιατί εδώ έχει χρησιμοποιήσει και χαρτί και λεπτό διάφανο μετάξι, με βάση τα καλούπια του μπαμπού. Οπότε έχω το μπαμπού, το χαρτί και το μετάξι, που είναι τρία ρέφερας απόλυτα στην Κίνα, και μία κατασκευή σε ένα τέτοιο χώρο που ουσιαστικά το μεταμορφώνει. Εδώ το ενδιαφέρον δεν είναι πολιτικό, είναι αισθητικό. Πριν το δούμε το μέσα, να σας δείξω τις βιτρίνες που ήταν αριστούργημα. Αριστούργημα. Γιατί οι βιτρίνες είχαν, επειδή ήταν οι βιτρίνες και δέχονταν το εξωτερικό φως, δεν ήταν γεμισμένα, δεν ήταν κατασκευές κλειστές, ήταν κυρίως κατασκευές με τον μπαμπού. Όπου εκεί με τον μπαμπού, με την καθοδήγηση του Άι, οι παραδοσιακοί τεχνίτες που δουλεύουν τον μπαμπού, γιατί όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι αναβιώνει και τεχνικές που σε μια εποχή μαζικής παραγωγής βιομηχανικά παραγωμένων ειδών, τείνουν να χαθούν οι τεχνίτες. Οπότε αυτός μαζεύει ό,τι άνεργους τεχνίτες μπορεί να έρθει σε επαφή στα χωριά που είχαν τέτοια παράδοση κατασκευαστική από την Κίνα, με τις δικές του οδηγίες αρχίζουν και δουλεύουν τον μπαμπού όπως το δουλεύανε παλιά στην κινέζικη καλλιγραφία, σαν να είναι πινέλο, με τα σπασιματάκια του, με τους ρυθμούς. Και φέρνει ένα αποτέλεσμα που μοιάζει λίγο με του Κλέ, αν έχετε δει του Κλέ, που προσπαθεί ο Κλέ να συλλάβει τους ρυθμούς του κόσμου και να τους αποδώσει με γραμμικές επαναλήψεις. Οπότε έχω ένα αποτέλεσμα ξαφνικά στις βιτρίνες, το οποίο είναι αριστουργηματικό, γιατί παίζει με το πλήρες και με το κενό και τη διαφάνεια και με τον εξαιρετικό τρόπο που τα ξυλαράκια αυτά κάνουν σχεδόν πινελιές στο χώρο. Οπότε έχω ένα αποτέλεσμα που αξίζει να δούμε λίγο τις βιτρίνες. Να δείξουμε κι όλα. Με χαρτί, μπαμπού και μετάξι.